ανακαλύφθηκαν 168 νέα γεωγλυφικά στην έρημο του Περού. Τα σχέδια, τα γεωγλυφικά, βρίσκονται στην πεδιάδα της Νάσκα μεταξύ άλλων τεχνητών κατασκευών που πιστεύεται ότι είναι άνω των 2.000 ετών. Περουβιανοί και Ιάπωνες αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 168 νέα σχέδια σκαλισμένα στην πεδιάδα Νάσκα του Περού και στα περίχωρά της, αφού φωτογράφησαν την τοποθεσία με drones για 2 χρόνια. Σε αντίθεση με τις πιο αφηρημένες γραμμές Νάσκα, οι οποίες είναι ορατές μόνο από τον αέρα, οι γλύφοι, τα γεωγλυφικά αυτά, που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, μπορούν να φανούν από το έδαφος, δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ο επικεφαλής ερευνητής Μασάτο Σακάι του Πανεπιστημίου Γιαμαγκάτα. Τα σκαλίσματα, τα γεωγλυφικά που βρίσκονται περίπου 250 μίλια νότια της Λίμα στην ακτή του Περού, απεικονίζουν ανθρώπους, γάτες, φίδια, φάλαινες, πουλιά, λάμα, αλπακά και άλλα πλάσματα που χρονολογούνται και χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, σύμφωνα με τους ερευνητές. Οι νέες εικόνες έχουν μήκος περίπου 2 έως 6 μέτρα, ενώ οι γραμμές που ανακαλύφθηκαν προηγουμένως εκτείνονται έως και 30 μίλια. Από το 2004 οι ερευνητές έχουν βρει πάνω από 200 φιγούρες στην περιοχή και πιστεύεται ότι περιμένουν να ανακαλυφθούν περισσότερες. Οι νέες απεικονίσεις θα χρησιμοποιηθούν σε έρευνες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν στη διατήρηση των σκαλισμάτων των γεωγλυφικών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη, τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν λόγω της πρόσφατης επέκτασης εργαστηρίων που σχετίζονται με τα ορυχεία στο αρχαιολογικό πάρκο, σύμφωνα με το Σακάι. Οι γραμμές δημιουργήθηκαν αφαιρώντας πολλά στρώματα από σκουρόχρωμους βράχους για να αφήσουν την ανοιχτόχρωμη άμμο από κάτω και η έλλειψη βροχόπτωσης και ανέμου στους αιώνες που μεσολάβησαν άφησαν τα σχέδια που προέκυψαν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφα. Οι αρχαιολόγοι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για το σκοπό των σχεδίων των γεωγλυφικών. Μερικοί πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν σε θρησκευτικές τελετουργίες, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι εξυπηρετούσαν αστρονομικό σκοπό. Αυτή η ανακάλυψη, η εξωσημείωτη τελευταία, που έγινε από επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Γιαμαγκάτα σε συνεργασία με τον Περουβιανό αρχαιολόγο Τζορτζ Όλανο, στο σημείο στην έρημο που βρίσκονται οι περίφημες γραμμές Νάσκα, πιστεύεται ότι αυτά τα σχέδια, τα αρχαία σχέδια, δημιουργήθηκαν την περίοδο μεταξύ 100 π.Χ. και 300 μετά Χριστό. Απεικονίζουν διάφορα πλάσματα όπως πουλιά, φίδια, γάτες, ακόμη και φάλαινες όρκες. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, τα σχέδια έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τα μάτια. Αλλά οι ερευνητές μπόρεσαν να τα εντοπίσουν χρησιμοποιώντας εικόνες drone υψηλής ανάλυσης και στη συνέχεια η παρουσία τους επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια επιτόπιων αποστολών στην έρημο Νάσκα. Αυτή δεν είναι η πρώτη παρτίδα παρόμοιων σχεδίων που ανακάλυψε η ομάδα, καθώς βρήκαν επίσης 143 γεωγλυφικά το 2019. Συνολικά, από την αρχή της εργασίας η ομάδα έχει ανακαλύψει 358 εκπληκτικά σχέδια στην έρημο Νάσκα και τα περίχωρά της. Πέρσι, ένας αρχαιολόγος στο Περού είπε στο Guardian ότι οι επιστήμονες βρήκαν μόνο το 5% όλων των γραμμών Νάσκα εκεί έξω, στην έρημο. Τώρα, εργάζονται μαζί ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Γιαμαγκάτα στην Ιαπωνία, εργάζονται με τους ντόπιους αρχαιολόγους για να βρουν περισσότερα, καθώς η τελευταία του συλλογή αρχαίων γραμμών διπλασιάζει τον προηγούμενο αριθμό γνωστών γεωγλυφικών που βρέθηκαν. Έρευνες με ντρόουν και εναέριες εικόνες στο νότιο Περού εντόπισαν αυτά τα νέα 168 γεωγλυφικά στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Nazca Lines, με περίπου
50 από αυτά τα μεγάλης κλίμακας γεωγραφικά σχέδια να απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές. Μία από τις ανθρωποειδείς απεικονίσεις φαίνεται να είναι σε στυλ Homer Simpson. Ένα γεωγραφικό που βρέθηκε απεικονίζει μια ανθρωποειδή φιγούρα, μια περίεργη ανθρωποειδή φιγούρα. Μερικά από τα άλλα σχέδια που είναι χαραγμένα στο τοπίο περιλαμβάνουν πουλιά, όρκες, γάτες και φίδια. Μερικά είναι απλές γραμμές ή τραπεζοειδή μοτίβα. Είναι δύσκολο να πούμε πότε έγιναν τα σχέδια, αλλά πύληνα αγγεία που βρέθηκαν κοντά στις γραμμές χρονολογούνται από το 100 π.Χ. έως το 300 μετά Χριστό. Πολλές από τις αρχές απεικονίσεις είναι χαραγμένες σε επίπεδο έδαφος, καθιστώντας τις δύσκολες στην ορατότητα από κοντινά πλεονεκτήματα. Επειδή οι γραμμές κατασκευάστηκαν μέσω της αφαίρεσης βράχων και συντριμιών για να αποκαλυφθεί το χώμα με αντίθεση χρώματος από κάτω, η διάβρωση συνέβαλε μόνο στη δυσκολία της ανακάλυψής τους. Τα drones έχουν γίνει τα ουράνια μάτια μας στους ουρανούς. Αυτές οι επτάμινες συσκευές επέτρεψαν στους ειδικούς να δουν τις γραμμές Νάσκα με περισσότερη σαφήνεια από ποτέ. Ορισμένες από τις πληροφορίες που συγκεντρώνω αναλύονται ακόμη και από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να διακρίνουν διαφορετικά μοτίβα πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα από το ανθρώπινο μάτι. Το 2019, ένα νέο σχέδιο γραμμής Νάσκα ανακαλύφθηκε στην πραγματικότητα από τεχνητή νοημοσύνη. Οι γραμμές Νάσκα είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια της ιστορίας και ακόμα και αν οι αρχαιολόγοι βρουν περισσότερα γεωγραφικά, μπορεί να μην μας φέρει πιο κοντά στην κατανόηση του σκοπού τους. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μεταξύ 500 π.Χ. και 500 μετά Χριστό, η κοινωνία στο νότιο Περού κατασκεύασαν απλές γραμμές, σχήματα και φιγούρες σε όλο το τοπίο, πολλές από τις οποίες μπορούν να φανούν στο σύνολό τους μόνο από πάνω. Οι γραμμές έχουν ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, αλλά η πιο κοινή εξήγηση είναι ότι προορίζονταν για θεούς στον ουρανό που κοιτούσαν από ψηλά τους ανθρώπους. Μια άλλη δημοφιλής θεωρία προτείνει ότι αυτές οι φιγούρες και τα σχέδια σχεδιάστηκαν για τελετουργικούς αστρονομικούς σκοπούς και προορίζονταν να αντανακλούν με κάποιο τρόπο τα αστέρια. Το 1994, όταν ένα μέρος της ερήμου Νάσκα χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, είχαν βρεθεί μόνο περίπου 30 γεωγλυφικά και ήταν κυρίως φυτά και ζώα. Όπως αποδεικνύεται, αυτή ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μέχρι το 2019 οι αρχαιολόγοι είχαν βρει σχεδόν 200 γεωγλυφικά συνολικά, πολλά από τα οποία απεικόνιζαν ανθρωποειδείς φιγούρες. Με αυτές τις τελευταίες προσθήκες, τα νέα γεωγλυφικά που ανακαλύφθηκαν από ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Γιαμαγκάτα, ο επίσημος αριθμός των γνωστών γεωγλυφικών των Νάσκα είναι τώρα 358. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν ακόμα πολλά αρχαία έργα τέχνης που κρύβονται εκεί έξω στην έρημο. Με άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού, οι επιστήμονες της Γιαμαγκάτα έβαλαν ως αποστολή τους, έχουν βάλει ως αποστολή τους να καταγράψουν όσα περισσότερα από αυτά τα μυστηριώδη σχέδια μπορούν. Η ομάδα σχεδιάζει να χαρτογραφήσει ολόκληρο το μήκος και το πλάτος του καμβά της ερήμου μαζί με τη βοήθεια τοπικών αρχαιολόγων.